Όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, άρχισα να τη ζηλεύω. Ήθελα να είμαι εγώ η Μαρία. Και η Μαρία να είμαι εγώ. Και εγώ πάω λοιπόν να υποδεχτώ την Τάνια Κέλλη. Για να περάσει παρακαλώ η Τάνια Κέλλη, να δώσει τι κατάσταση είναι. Έλα όμορφο κορίτσι, έλα εδώ. Εσύ περνάει ο καιρός και γίνεις όλο και πιο όμορφη, ε. Καλά είσαι. Αυτό το τηλεοπτικό ξέρεις. Ναι. Τι γίνεται. Καλά. Καλά είσαι, ε. Εννοείται. Να σου πω κάτι τώρα, φίλοι. Τι λες στην ηλικία σου. Όχι. Όχι, εντάξει. Το ύψος σου. Το ύψος μου είναι 1,70. Ωραία, τα κιλά. Τα κιλά τα έχω χάσει τελευταία. Okay. Να σου πω κάτι, Τάνια μου γλυκιά. Είσαι σε μία φάση της ζωής σου που είσαι καλά. Περνάνε τα χρόνια, έχοντας δημοσιοποιήσει πια την ιστορία της ζωής σου εδώ και χρόνια. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει κάποια στιγμή στη ζωή του να πει την αλήθεια του δημόσια, να πει την αλήθεια του, η οποία αλήθεια του είναι και συγκλονιστική πραγματικά, αλλά και μια αλήθεια που έχει να κάνει με τη βάση της ζωής σου, τη βάση του εαυτού σου. Και για σένα έχει βγει μόνο σε καλό αυτό, Τάνια, έτσι. Δηλαδή το ότι τι εννοώ. Ξέρουμε όλοι ότι γεννήθηκες αγόρι. Ξέρουμε όλοι ότι ήσουν ο πρωτότοκος γιος και θα τα πούμε στην πορεία. Και έχουμε και την αδερφή σου εδώ. Μόλις άκουσες το πρωτότοκος γιος, στράβωσες. Ναι. Αλλά έχεις κάθε λόγο να ξεστραβώνεις γιατί κάνεις τελικά αυτό που πραγματικά θέλεις και ήρθες στη ζωή σου αυτό που πραγματικά θέλεις. Και έχεις καταφέρει, έχοντας γεννηθεί αγόρι, έχοντας περάσει από όλη αυτή την ταλαιπώρια της ψυχής σου και του μυαλού σου στην παιδική σου ηλικία, να προσπαθείς να βρεις την αλήθεια σου, να προσπαθείς να βρεις την ισορροπία σου, να την επιβεβαιώσεις στο περιβάλλον σου, στον εαυτό σου καταρχήν και στους γύρω σου. Καταφέρνεις σήμερα να έχεις φτάσει σε μια ηλικία που έχεις ψυχική ηρεμία, ισορροπία, συνεχίζεις να μιλάς ειλικρινά, αληθινά και πάντα υπάρχει η επιθυμία σου και η διάθεσή σου να θες να λες την αλήθεια. Σήμερα λοιπόν κοντά μας είναι και η αδερφή σου. Και πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θέλω να πω κάτι στους τηλεθεατές. Περιμένω κι εγώ εν αγωνίως να τη γνωρίσω την αδερφή της Τάνιας. Γιατί η Τάνια ήταν ο Αντώνης. Η αδερφή της λοιπόν ήταν το κορίτσι της οικογένειας. Το κορίτσι εκείνο που ήταν η αδερφή του Αντώνη. Καταλαβαίνετε τι ανταγωνιστικό κλίμα υπήρξε και η Τάνια έχοντας έτσι όλη αυτή την ειλικρινή διάθεση σήμερα έρχεται να βγάλει από πάνω της και αυτό και νομίζω να ζητήσει και μια μεγάλη συγγνώμη για και αυτό που συνέβαινε στα παιδικά σας χρόνια. Για όλα αυτά που τσέκανα στα παιδικά μας χρόνια. Περάσατε και φάση μεταξύ σας. Κουρεύτηκε. Την κούρευες, ε. Ξεμαλιάστηκε. Την κούρευες και την ξεμαλιαζες. Εννοείται. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. 14.584 τρέχει ο διαγωνισμός για το Fiat Panda Pop. Και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο με παρέα δυο όμορφα κορίτσια εδώ, αλλά με πολύ μεγάλη ιστορία ζωής. Ερχόμαστε. Ήθελε να ήταν και ήταν, πιστεύω, χαρακτηριστικά πιο ωραία από μένα. Ένιωθα λίγο μειονεκτικά. Η Τάνια η Κέλλη έχει έρθει στην παρέα μας, κάναμε τον πρόλογο και λέω λοιπόν, Τάνια μου, πώς είσαι σήμερα, πώς είναι η ζωή σου. Μια χαρά. Δουλεύω στις κούκλες, με μεγάλη επιτυχία στο μαγαζί, ήρεμη, ψυχολογικά και... Και σου αξίζει γιατί από την παιδική ηλικία δεν ήταν πολύ ήρεμα τα πράγματα, όχι. Είσαι ταλαιπωρημένο πλάσμα. Είμαι. Ταλαιπωρημένο παιδί με σχέση τα θέλω μου. Θες να μας μιλήσεις λοιπόν γι' αυτό, για το πώς ξεκίνησε η ζωή σου. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Ξέρεις, όλοι όταν γεννιέται μάλλον ο πατέρας και η μάνα λένε «Αχ, το παιδί μας, το αγόρι μας γεννήθηκε, κάνουν χαρά, γλέντις, τι είναι». Όταν άρχισα και μεγάλωνα, καταλάβαινε ότι δεν μου αντιπροσωπεύει το αγόρι. Το αγόρι που θέλανε οι άλλοι να ντύνομαι, να κουρεύομαι αγορίστικα. Και που δεν είχαν και λόγο μέχρι τότε να καταλάβουν κάτι, φαντάζομαι. Ένιωθα ότι είμαι σαν την αδερφή μου. Εσωτερικά,
Και εξωτερικά ότι με αναγκάζαν οι δικοί μου να το κάνω αυτό, να ντύνομαι με αντρικά ρούχα, να μου παίρνουν παιχνίδια αγορίστικα. Τι διαφορά ηλικίας έχεις με την αδερφή σου? 2 χρόνια. Πιο μεγάλη, πιο μικρή? Πιο μικρή. Ήμουν το πρώτο παιδί, είπαμε. Α, ναι. Και πήγαινα σχολείο και έβλεπα στους μαθητές μου, μου αρέσανε. Έβλεπα στην τηλεόραση τη Βουγιουκλάκη, ηθοποιούς, τη Φιλίνη και ήθελα να μοιάσω σε αυτές τις γυναίκες. Είχα πρότυπο πάντα τα κορίτσια και τις γυναίκες είχα πρότυπο. Δεν έπαιζα ποτέ με τα αγόρια, τα απέφευγα. Ήθελα να παίζω με κούκλες, με τα κορίτσια και τις φίλες της αδερφής μου. Τη ζήλευε την αδερφή σου, ε? Πολύ. Τη ζήλευε γιατί ήταν κορίτσι? Τη ζήλευε γιατί ήταν κορίτσι, γιατί φόραγε ωραία ρούχα, γιατί είχε μακριά μαλλιά. Γιατί η νονά της ήταν μια καλή νονά που της έφερνε κάθε φορά δώρα, κούκλες σε κουτί και της έπαιρνα και της έσπαγα από τη ζήλια μου και της εισχάλαγα. Τάνια, σε ποια ηλικία κατάλαβες ότι για σένα είναι απαγορευτικό πια για την ψυχική σου υγεία και για την ισορροπία σου το να σε αποκαλούν αγόρι, να σε αντιλαμβάνονται σαν αγόρι, να σε αντιμετωπίζουν σαν αγόρι? Στο δημοτικό. Από μικρή, λοιπόν. Από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, από τότε που αρχινάω να θυμάμαι, να έχω μνήμη από τα παιδικά μου χρόνια και στο σχολείο που πήγαινα, θυμάμαι ότι μου αρέσαν οι μαθητές μου. Δεν είναι εκεί που μου άρεσε να κόρησε και μια μέρα ξύπνησα και λέω, αχ, τώρα θέλω να μου αρέσουν τα αγόρια. Ήταν σαν να είχα γεννηθεί, κορίτσι σε ένα αντρικό κορμί. Ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό που ένιωθα. Ναι, γιατί είναι μια φυλακή αυτό, ε. Ένιωθα, ναι, έναν εγκλωβισμό μες στο σώμα που δεν μπορούσα να τον πω πουθενά, γιατί νομίζω ότι θα με παραξηγούσαν γι' αυτό. Φοβόμουν να το εξομολογηθώ. Η αδερφή μου το έβλεπε. Όταν φεύγανε οι δικοί μου, το πηγαίναμε στις Κούνιες, το πηγαίναμε βόλτες, γιατί τότε ήταν άλλη εποχή, δεν είχαμε κίνδυνο να βγαίνουμε σαν παιδιά, η γειτονιά ήταν πιο... Το καταλάβαινε γιατί με έβλεπε όταν φεύγανε οι δικοί μου με ρούχα γυναικεία, με έβλεπε με ποστής, με τα ρούχα που τις έπαιρνα. Όταν κάναμε τη συνέντευξη, θα πω κάτι και το είχα ξεχάσει τελείως. Την έβαζα, λέει, να ντύνεται, λέει, αντρικά γαμπρός και εγώ, λέει, έκανα την ύφη. Αυτό δεν το θυμόμουν καθόλου. Μπορείς να με ρωτήσεις τι θέλεις. Είμαι ανοιχτή και να πω αλήθειες. Το ξέρω. Το ξέρω γιατί εσύ την τιμάς την αλήθεια και τη γλεντάς κιόλας την αλήθεια πια. Τη χαίρεσαι. Γιατί κατάφερες τελικά να κάνεις αυτό που πραγματικά ήθελες. Και να ζεις τη ζωή που θέλεις και να έχεις την εικόνα που θέλεις, αλλά και να γίνεις και αποδεκτή από το περιβάλλον σου και από το ευρύτερο κοινό. Πράγμα το οποίο φαντάζομαι σου δίνει μεγάλη χαρά σήμερα. Θα ήθελα να δούμε, ναι, ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και στην πορεία να μπει και η Μαρία στην παρέα μας. Γιατί πραγματικά είναι παράδειγμα αγάπης αυτό που ζουν αυτά τα κορίτσια. Να σου πω κάτι, να σε διακόψω. Βεβαίως. Τη Μαρία την αγαπάω περισσότερο και από τον εαυτό μου. Στο λέω μέσα από την καρδιά μου. Την αγαπάω γιατί... Δεν ξέρω γιατί. Γιατί της έκανα πάρα πολλά στα παιδικά μου χρόνια και με πικραίνει όταν μερικές φορές γυρνάω πίσω και σκέφτομαι όλα αυτά που της έκανα. Γιατί δεν Για ήταν να λίγα. Δούμε όμως, η Μαρία τα έχει πράξει έτσι, σαν τις κακίες του αδερφού της, του μικρού της αδερφή τότε. Το έχει αντελευθεί σαν ανταγωνιστική διάθεση και κακιούλες και ιστερικές συμπεριφορές. Είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τους λόγους για τους οποίους αντιδρούσες έτσι και τελικά μέσω της αγάπης να κυριαρχεί αυτή η σούπερ σχέση που έχετε σήμερα. Για να δούμε αυτό το βίντεο και σε λίγο θα υποδεχτούμε και τη Μαρία, την αδερφή της Τάνιας. Ήθελα να είμαι εγώ η Μαρία και η Μαρία να είμαι εγώ. Η αδερφή μου ήταν 2 χρόνια πιο μικρή από μένα. Γεννήθηκε δηλαδή μετά από 2 χρόνια από μένα. Ήμουν το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το πρώτο και το πρωτότοκο που λένε. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, άρχισα να τη ζηλεύω. Γιατί η Μαρία είχε μακριά μαλλιά, φόραγε πολύ ωραία ρουχαλάκια, πράγμα που εγώ δεν τα είχα. Και από μέσα μου έβγαινε μια παιδική ζήλια.
γιατί τα είχε εκείνη και όχι εγώ. Όταν κοιμόταν, άπλωε το μαλλί της έτσι για τη βουχιουκλάκι. Εγώ πήγαινα, έκοβα του φίτσες από τα μαλλιά της, τα κόλλαγα με τσίγλες. Της έπαιρνα κρυφά τα φουστάνια, τα φόραγα μόνη μου, στο σπίτι όταν λείπανε. Ή το βλέπε και εκείνη και... Εντάξει, η Μαρία δεν με ζήλευε. Εγώ ζήλευα τη Μαρία. Εγώ παρίστανα αυτό που δεν ήμουνα, αυτό που δεν γεννήθηκα μάλλον. Παρίστανα ένα κοριτσάκι, παρίστανα την αδερφή της Μαρίας. Δεν με πρόδωσε ποτέ η Μαρία. Εγώ από τη ζήλια μου ότι μπρόδιδα συνέχεια στον πατέρα μου, ό,τι σκανδαλιά και να έκανε. Ή της έλεγα δεν θα πας σχολείο, θα κρυφτείς για να βγούμε να παίξουμε. Και από τη ζήλια μου το έλεγα στον πατέρα μου ότι έχει κάνει σκασιαρχείο για να την τιμωρεί. Με είχε απειλήσει καμιά δύο-τρεις φορές ότι ξέρεις κάτι, αν δεν μου κάνεις αυτή τη χάρη, εγώ θα πω στη μαμά ότι φοράς ποστής ή ότι φοράς τα παπούτσια της ή ότι... Νομίζω καταλάβαινε ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα. Είναι πολύ τρυφερό αυτό που συμβαίνει και το γεγονός ότι μπορείς να ξορκίζεις και να λες δημόσια και να βγάζεις από μέσα σου αυτό το οποίο αισθανόσουν τότε ότι ήταν άσχημο αυτό που έκανες. Ανακουφίζεται η ψυχή σου. Είναι ανακουφιστικό, ναι, φαντάζομαι. Νιώθεις πολύ ωραία. Και δεν σε νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Απλά νοιάζεσαι για την αγάπη της αδερφής σου, της μάνας σου, του πατέρα σου. Έχω την εντύπωση, Τάνια, ότι ουσιαστικά δεν ζήλευες τη Μαρία σαν φυσικό πρόσωπο. Δεν ζήλευες την αδερφή σου. Όχι. Ζήλευες το γεγονός ότι ήταν κορίτσι, αυτό, νομιμοποιημένα, εντελώς αποδεκτά, πράγμα το οποίο δεν ήσουν εσύ. Αυτό. Γιατί όταν στο σχολείο την προστάτευα πάρα πολύ, δεν την άφηνα να την πειράξει κανείς ή αν μάθαινα ότι την πείραζε κάποιος, πήγαινα και ζήταγα το λόγο. Ήτανε ζήλια για το ότι ήτανε κορίτσι, αλλά νομίζω ότι την αγαπούσα και πολύ, παρόλα αυτά που της έκανε και τα ανεχόταν από μένα. Βέβαια έβγαζε έναν εαυτό ιδιαιτέρως συμπλεγματικό, που είναι λογικό. Και βέβαια τώρα πια έχοντας το αποβάλει όλο αυτό, νομίζω ότι σε έχει βοηθήσει να είσαι παραπάνω ισορροπημένη από ότι ένας άνθρωπος ο οποίος... Και βάζω πάντα σε προτεραιότητα τη Μαρία παρά εμένα. Να σε ρωτήσω, Τάνια μου, κάτι. Μου λες ότι στο σχολείο, λοιπόν, μικρή όταν ήσουν, άρχισες να καταλαβαίνεις ότι δεν θέλεις να είσαι ο Αντώνης. Άρχισες να... Μεγαλώνοντας αυτό, μεγαλώνοντας εσύ, μεγάλωνε και η απέχθειά σου στο όνομά σου, στην ταυτότητά σου, στην αντιμετώπιση του κόσμου ως αγόριου. Πώς άρχισες να το... όλο αυτό το πράγμα να το επικοινωνείς, να το συζήτησες με τους γονείς, πώς το αντιμετώπισες? Βασικά, τους το έδειχνα να το καταλάβουν, αλλά η μητέρα μου δεν ήθελε να το καταλάβει και προσπαθούσε με διάφορους τρόπους να με κάνει αυτό που είχα γεννηθεί. Κάποια στιγμή δεν άντεξα. Ήθελε να υποστηρίξει το γεγονός ότι έχει γεννήσει ένα αγόρι. Ναι. Φοβόταν τη γειτονιά τότε, επειδή στη γειτονιά έπεφτε το κουτσομπολιό, είδαμε το παιδί σας έτσι, το είδαμε εκεί, φοράγε τα παπούτσια στην αυλή, χόρευε και διάφορα τέτοια. Και ίσως αυτή η γυναίκα δεν ήξερε κιόλας ακριβώς τι συμβαίνει, έτσι. Ναι, νόμιζε ότι αγαπάω τα κορίτσια και ότι έχω τάσεις προς το καλλιτεχνικό. Ομοφιλοφιλικές ίσως. Όχι, όχι. Νόμιζα ότι έχω τάσεις προς το καλλιτεχνικό και ότι όλο αυτό είναι γιατί έκανα και κάτι φωτογραφίσεις σε κάτι περιοδικά και κάτι διαφημίσεις τότε. Και ότι είναι όλο. Βγάζω την καλλιτεχνία. Το πήγαινε έτσι, γιατί δεν ήθελε να το εμπεδώσει μέσα της. Ναι, ούτε η ίδια να το πιστέψει. Ναι, να το πιστέψει. Κάποια στιγμή δεν άντεξα και της λέω θα πάω με μία φίλη μου υποτιθέμενη τότε ότι μου τη δίνανε και καλά για την αραβωνιαστώ. Αλήθεια. Ναι, ήθελε να με αραβωνιάσει και καλά, πήγαινε τσέπε να δαχτυλίδι. Σε ποια ηλικία, Τάνια? 15. Στα 15. Ότι στα 15, ας πούμε, ήταν... Θα αραβωνιαστώ. Στην προσπάθειά τους φαίνεται οι γονείς, η μάνα, να σε οδηγήσει όλο και πιο πολύ, ναι, στο αγορίστικο και ότι θα γίνω άντρας. Ναι. Της έλεγα, δεν βγάζω τρίχες. Όχι, μου λέει, θα ξυριστείς. Γιατί λέω να ξυριστώ, για να γεμίσω, λέω, μουσια. Όχι, με έβασε εκεί να ξέρει ότι δεν ξέρει ποτέ, βέβαια. Μετά πήγαινε σε κάτι άλλου γιατρού που μου έδινε κάτι. Ενδοκρινολόγου. Ναι, κάτι ορμόνε αντρικέ. Μου τι έβασε στο στόμα, το πήρε το χαπάκι σου. Το πήρα, λέω, το χαπάκι μου. Με το που έφευγε, έπρεπε να το χαπάκι το πέταγα στο κρεβάτι.
Και το πρωί το μάζευα όλα μαζί. Γιατί γινόντουσαμε μέρες με τις μέρες. Κάποια στιγμή δεν άντεξα άλλο. Και φεύγω και πάω, τη λέω ψέματα. Η παρουσία του πατέρα ήταν. Ο πατέρας ήταν εκεί στην οικογένεια. Ήτανε, ναι. Και ο πατέρας με έβαζε με το ζόρι και με κούρευε. Μάκρυνε λίγο το μαλλί, κατέβαινε μέχρι εδώ, ξανά κόψιμο. Ξανά μέχρι εδώ, κόψιμο, λέω, ποιο ξανά θα έχω. Κοιμόμουν με το οξυζενέ. Έβαζα οξυζενέ στο κεφάλι μου και άνοιγε το μαλλί μου, πως άνοιξε από τη θάλασσα. Έκανα το χαζό. Κάποια στιγμή δεν άντεξα άλλο να με καταπιέζει και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Το που με κουρεύανε, μάτων η μύτη μου. Ναι. Ναι, από τη στεναχώρια μου και από το κλάμα που έριχνα, αιμορραγούσα από τη μύτη. Γιατί πίστευα ότι το μαλλί θα μου δώσει τη θηλυκότητα. Δεν αντέχω, τη λέω στη μάνα μου ψέματα ότι θα πάω μια εκδρομή. Ναι, μου λέει, μου δίνει χρήματα, παίρνω ένα σάκο, παίρνω ένα ποστίς που είχα κρυμμένο ξανθό χρώμα, παίρνω 2-3 ρουχαλάκια κρυφά της αδερφής μου που μου κάνανε και φεύγω και πάω σε ένα νησί. Βάζω το ποστίς, μένω σε μια κοπέλα που την ήξερα από το σχολείο, αυτή 16 χρονών είχε αρβωνιαστεί. Και αρχίνα να κυκλοφοράω. Σαν κορίτσι, Σαν κορίτσι με το όνομα που βαφτίστηκα. Αντωνία. Αντώνης. Μπαίνω σε ένα μαγαζί. Κορίτσι Αντώνης. Γιατί το λέω, γιατί στη δική σου περίπτωση είναι, φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ εύκολο με μια απλή, ξέρεις, περουκίτσα και τα λοιπά να είσαι κοριτσάκι, γιατί είσαι πλάσμα εντελώς. Δεν θυλικό. Έχω κάνει πλαστικές επάνω μου, ναι. Γι' αυτό δεν. Είναι γνωστό αυτό, το ξέρουμε όλοι, ναι. Δηλαδή σε αυτή τη. Και αφού κυκλοφορούσε ο Αντώνη, πήγαινα σε μαγαζιά, μου λένε τι Αντώνης, μου λέει. Τι είναι αυτό το όνομα, μου λέει. Μου λέγανε, ο κόσμος τους έλεγε Αντώνης, γιατί φοβόμουν να πω το όνομα. Είχα την εμφάνιση, αλλά φοβόμουν να πω γυναικείο όνομα, γιατί λέω πάει εκεί, δεν ξέρω τι. Είχα φόβους πολλούς μέσα μου που δεν μπορούσα να τους πω στον κόσμο. Μου λέει, τι Αντώνης καλέ, Αντωνία μου λέει, θα λες. Αντωνία μου λέει, Τόνια. Άπαπα, λέω, Τόνια. Μου αρέσει, λέω, Τόνια, το κάνω, λέω, Τάνια. Και από τότε μου μείνει το Τάνια. Η μάνα μου έπαιρνε αστυνομίες τηλέφωνο, αφού μου έπαιρνε τηλέφωνο και δεν ερχόμουν, δεν γύρναγα. Γιατί άρχισες να βρίσκεις τον εαυτό σου, ναι, εκεί, έτσι, έκανα, και έκανα την έκανα ελευθερία να συμπεριφερθείς όπως ήθελες. Ναι, έκανα και κάποιους ορμόνες τότε που μου είχαν πει. Ορμόνες, τι είδους ορμόνες? Θηλυκές. Τις οποίες εσύ επέλεξες να κάνεις, δεν το ξέραν οι γονείς, φαντάζομαι. Όχι, όχι, όχι. Με το που μου λέγανε θα πάρεις ορμόνη, θα κάνεις, μου λένε στήθος. Ήταν κάτι τρανς εκεί. Θα πάρεις, μου λέει, ορμόνη, θα σου ανοίξει λεκάνη. Θα πάρεις ορμόνη, θα ξαναβγάλεις τρίχα. Πάρεις ορμόνη, μακρύνει το μαλλί. Εγώ είχα την αφέλεια του παιδιού, χωρίς να κοιτάξω ποτέ. Την υγεία και την υγεία, και άρχισε και έβαζα ορμόνες. Δεν είχα πάρει πολλές, γιατί με πιάσανε ευτυχώς κατευθείαν. Ήμουν σε μια ηλικία 16 χρονών. Στην ανάπτυξη, βέβαια. Και κατευθείαν πέταξα στήθος. Μέσα σε. Στην πρώτη εβδομάδα αρχίναγε και το στήθος μου και δημιουργότανε. Και φούντωναν και τα μαλλιά μου. Μακραίνανε γρήγορα. Πώς να ξαναπάς, Αντώνης, αγάπη μου, στην μάνα και στον πατέρα? Δεν γίνεται. Ερχόταν η αστυνομία. Μου χτύπαγε την πόρτα, ντουκ, ντουκ, ντουκ. Πήδαγα από τα παράθυρα, έφευγα από το σπίτι, με ψάχνανε. Ήμουν ανήλικο. Σε ψάχνανε οι γονείς? Ναι, και η αστυνομία να με πάρουν με το ζώο να με γυρίσουν πίσω. Ξέρανε που είσαι, σε ποιο νησί οι γονείς? Ναι, γιατί ξέρεις. Να μαντέψω στη Μύκονο? Όχι. Να σου πω, στη Ρόδο. Μ' αρέσει και τη λατρεύω πολύ τη Ρόδο. Την αγαπάω πολύ. Είχα δυναμία στη μάνα μου και έχω. Και μόλις με καλόπιανε λίγο και μου κλαίγε λίγο από το τηλέφωνο, της τα έλεγα όλα. Είμαι εκεί, μην ανησυχείς, είμαι καλά, είμαι καλά. Με το που κλαίμε το τηλέφωνο, έστελνε την αστυνομία. Τσουπίδαγα εγώ από την Πασιόν, από πίσω από το παράθυρο. Έμενα στην παλιά πόλη μέσα και εκεί ήταν σαν σπιτάκια. Τέλος πάντων, ήρθε και ο πατέρας μου κάτω στη Ρόδο. Αποφάσισα, λέω, θα γυρίσω, λέω, και αν θα γυρίσω, λέω, δεν κόβω μαλλί. Θα φοράω, λέω, ό,τι ρούχα θέλω. Καταλάβανε πια, Τάνια, έτσι φαντάζομαι, οι γονείς πια μετά από αυτό, ναι. Ότι δεν υπάρχει όπισθεν. Ναι, νομίζανε ότι θα μακρύνω το μαλλί και ότι εντάξει, ας το μακρύνει. Α. Στην αρχή. Δεν πήγε το μυαλό τους ότι εσύ το εννοείς, ότι θέλεις να προχωρήσεις, ναι, σε αυτό, δεν πήγαινε, που αισθάνεσαι, ναι, ότι είσαι. Δηλαδή, άστο, είναι της μόδας τότε, ας το μακρύνει το μαλλί, έτσι νομίζανε. Μάκρυνα το μαλλί, γυρνάω στην Αθήνα και πιάνω κρυφά σε ένα μαγαζί δουλειά. Τι μαγαζί? Γκέι μπαρ, έκανα σόου. Πήγαινα το βράδυ, τόσκαγα πάλι το παντζούρι. Εκεί ντυνόμουν, έκανα ό,τι ήθελα, κάπνιζα κρυφά. Τα πάντα. Εκεί η γκέι κοινότητα με αποθέωνε. Τόσο όμορφη, τόσο, τόσο, τόσο. Έτσι ξεκίνησα να κάνω και τη βουγιουκλάκη.
Έχει το πατέρα μου στο μαγαζί. Αν δεν σταματήσετε, λέει το παιδί μου που είναι ανήλικο, λέει, θα σας το κλείσουμε. Έπαιρνα εγώ τότε 20 χιλιάρικα. Και φαντάζομαι 20 χιλιάρικα τώρα ένα παιδάκι 16 χρονών, τι ρούχα έπαιρνα και τι καλλιντικά και τι ποστής και τι και τι και τι. Δεύτερη δουλειά, ξαναπιάνω σε ένα άλλο μαγαζί, γιατί δεν μπορούσα να κάτσω εγώ. Πηδάγα τα παράθυρα, το λέω και γελάω, γιατί εντάξει τώρα όλα αυτά που έκανα ήταν επικίνδυνα. Βέβαια. Αλλά τώρα μου φαίνονται κωμικά. Γιατί κωμικά δεν μου φαίνονται. Τώρα καταλαβαίνω ποιος είναι ο κίνδυνος. Αλλά όταν είσαι παιδί. Κοίταξε, ήταν και η ηλικία και το γεγονός ότι είσαι μικρή ηλικία, αλλά και η επιθυμία σου, η μεγάλη σου επιθυμία να έρθεις κοντά στον εαυτό σου. Όταν θέλεις κάτι, δεν λογαριάζεις ούτε το θάνατο. Και να αντιδράσεις επίσης αυτό το οποίο σε καταπίεζε, έτσι. Ναι. Κάνω και σαν άλλο μαγαζί δουλειά. Ωστότε είχα χαθεί εγώ με την αδερφή μου. Δεν είχαμε επικοινωνία. Έχεις χάσει την επικοινωνία με το σπίτι γενικώς. Μάνα, γενικά, πατέρα, αδερφή. Ναι, κοιμόμουν εγώ τα πρωινά. Τα βράδια το όσκαγα. Δεν ξέρω γιατί κοιμάσαι, μου λέγανε. Δεν ξέρανε. Την πρώτη φορά ξέρανε, το μάθανε. Τέλος πάντων, έπιασα δουλειά. Πήγα και στις κούκλες, με διώξανε. Και μετά σιγά σιγά οι δικοί μου, αφού με είδανε και στο πρόγραμμα. Άρχισα να αποδέχω το γεγονός ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι ο Αντώνης βίνει. Ότι ο Αντώνης δεν είναι Αντώνης, ο Αντώνης είναι Τάνια. Τάνια. Η Τάνια θέλει να είναι ο εαυτός της, θέλει να είναι καλά και αν θέλουν και εκείνοι να έχουν μια καλή σχέση μαζί σου, θα έπρεπε να δεχτούν αυτό που είσαι, πράγμα το οποίο έγινε, έτσι. Mm. Λοιπόν, θα ήθελα να υποδεχτούμε την αδερφή σου, τη Μαρία. Πριν από αυτό, να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας, γιατί τρέχει και ένας μεγάλος διαγωνισμός, όπως ξέρεις, Τάνια μου. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει τηλέφωνο. Όχι. 14584, το νούμερο στο οποίο καλείτε και διεκδικείτε το Fiat Panda Pop, το αυτοκινητάκι, αυτό το τρελό αυτοκινητάκι. Το οποίο μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, το υπενθυμίζω τώρα γιατί είναι 6 και 23 λεπτά, μέχρι τις 8 παρα 20, σε μία ώρα και κάτι, θέλω να σας πω ότι κάποιος από εσάς θα το αποκτήσει. 14584. Κάθε κλήση σας δίνει δωρεπιταγή πίσω 5 ευρώ από τα γκρούπο Κουτσίνε. Κάθε κλήση σας είναι και η πιθανότητα να κερδίσετε αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι, τρέχει ο διαγωνισμός μας κανονικά. Να έρθει, παρακαλώ, η Μαρία. Για να την γνωρίσω, την αδερφή σου, Ριστάνια. Τη βλέπω από εκεί μακριά, με χαιρετάει, τη χαιρετάω. Δεν την έχω γνωρίσει. Καλώς ήρθες, Μαράκη. Γεια σου, Ανίτα. Έλα στην παρέα μας. Είσαστε όμορφες. Και η μαμά σας είναι όμορφη, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Η Μαρία είναι 2 χρόνια μικρότερη από την Τάνια, έτσι. Ναι. Τι έχει ζήσει εσύ, κοριτσάκι. Κοιμόσουν και ερχόταν και σου κόβε τα μαλλιά. Μαρτύρια. Και ξύπναγες με κουαφιού. Μαρτύρια. Τσουλούφια να πετάνε. Μαρτύρια, Μαρία. Πραγματικά. Για να δούμε ένα βίντεο, λοιπόν. Εγώ και η Τάνια, που τότε δεν ήταν Τάνια. Δεν γεννήθηκε Τάνια. Εκείνη την εποχή, με την καθημερινότητα που ζούσαμε, ένα παιδάκι το οποίο έβαφε τα μαλλιά του, με οξυζενέ, έκανε λίγο τρελούτσικα πράγματα. Φόραγε το σάλι της μητέρας μου, ας πούμε, φόραγε τις γόβες της, γιατί ήμασταν δύο παιδιά τα οποία το ένα με το άλλο κοντραριζόμασταν, είτε ποια θα είναι πιο ωραία, γιατί εμένα η Τάνια πάντα μου έδινε τους ρόλους, τους αντρικούς, ας πούμε, όταν παίζαμε. Παίζαμε, ας πούμε, νύφη και γαμπρός, ξέρω εγώ. Εγώ πάντα θα έπρεπε να είμαι ο γαμπρός και η Τάνια η νύφη. Σε τέτοιο στυλ. Και υπήρχαν αντιδράσεις. Λογικό είναι, ξέρω εγώ, γιατί. Ή θα της έσκυζα εγώ τα νυφικά, ή θα μου τράβαγε εκείνη τα μαλλιά. Τώρα ζήλευε γενικά. Δεν θα το πω ζήλευε. Είχε ένα κόλλημα με το μαλλί, με την τρίχα η Τάνια. Κοιμόμουν και μου κόβε τούφες. Και το πρωί που ξύπναγα, έβλεπα τούφες να πετάνε. Εννοείται ότι δεν μου λέγε ότι τις έχει κόψει. Εννοείται ότι δεν μου το έλεγε. Απλά στην πορεία, όταν έβλεπα και έκοβε πάρα πολλές στούφες μετά, το καταλάβαινα. Και με κορόιδευε, γέλεγε. Το ότι έβλεπα να φοράει εκείνη την εποχή γυναικεία ρούχα, δεν μου φαινόταν ούτε σωστό ούτε ωραίο. Ήθελε να ήταν. Και ήταν, πιστεύω, χαρακτηριστικά πιο ωραία από μένα. Ένιωθα λίγο μειονεκτικά. Έβλεπα ότι η Τάνια με τον καιρό ανέβαινε. Ανέβαινε, δηλαδή, υλοποιούσε αυτό που θέλει να γίνει. Και έβλεπα, δηλαδή, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα άλλαζε.
Προσπαθούσε να ανέβει πολλές σκάλες πάνω από μένα. Εμένα με έριχνε. Και από τη δική μου πλευρά υποσυνείδητα υπήρχε ένας ανταγωνισμός. Την ένιωθα πιο μακριά, έφευγε. Δηλαδή είχε δική της πορεία μετά. Δεν ήμασταν τα δύο αγαπημένα αδέρφια που παίζαμε μαζί, που πηγαίναμε σχολείο, που τρώγαμε, που κάναμε τις βόλτες μας. Είχε φύγει αυτό. Πραγματικά ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο αδερφών αυτών των κοριτσιών που έχουν ζήσει από μικρές μαζί, συνεχίζουν να είναι πολύ αγαπημένες και έχουν και έναν άλλο λόγο πλην του αντικειμενικού λόγου, το ότι είναι αδερφές και αγαπιούνται, αλλά έχουν και έναν ακόμη μεγαλύτερο λόγο. Είναι δύο αδερφές οι οποίες περάσανε από πολύ πιο δύσκολες φάσεις από ότι όλες εμείς που έχουμε μια αδερφή και αγόγιστα και βασάνιστα αγαπάμε μια την άλλη χωρίς να έχουμε περάσει από ταλαιπώρια. Εσείς έχετε παλέψει για την αγάπη σας και χαρακτηριστικά λοιπόν μας λες Μαράκη κοιμόσουνα και ξύπναγες με τούφες κομμένες. Έτσι είναι. Σου βγάζε φρίκι τεράστια, έτσι. Τι ήταν αυτό που έκανε δηλαδή. Καταλάβαινες ότι σε ζηλεύει. Το καταλάβαινα έντονα. Καταλάβαινες για ποιο λόγο Μαρία. Πιστεύω ότι ήθελε να είναι στη θέση μου. Γι' αυτό το έκανε αυτό. Γιατί αναζητούσε και ήθελε το θηλυκό του πράγματος. Αναζητούσε το γυναικείο φίλο. Άρα από τότε, από μικρούλα και εσύ καταλάβαινες ότι δεν το έκανε γιατί ανταγωνιζόταν εσένα, την αδερφή της, τη Μαρία, αλλά γιατί ζήλευε το γεγονός ότι ήσουν κορίτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και ήσουν πιο γενναιόδορη εσύ, πιο μεγαλόψυχη. Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Υπήρχε μια αναστάτωση μέσα της. Αυτό πιστεύω. Εγώ. Εσύ λοιπόν που την έχεις ζήσει την Τάνια από μικρό παιδάκι, γιατί τα δύο χρόνια διαφοράς που έχετε είναι ελάχιστα, καταλάβαινες ότι με τον αδερφό σου τον Αντώνη κάτι δεν πάει καλά. Εννοείται. Εννοείται. Όταν γεννηθείς σε μια ελληνική οικογένεια, η οποία αυτή η οικογένεια βγάλει δύο αγόρια και ένα κορίτσι και στην πορεία το αγόρι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σου βγάζει το γυναικείο φύλο, βλέπεις ότι επιτίθεται με διάφορους τρόπους στην αδερφή του χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, μόνο και μόνο γιατί έτσι ένιωθε, έτσι της έβγαινε εκείνο το διάστημα. Της έβγαινε έντονα η επιθετικότητα προς εμένα. Λογικό είναι να σου έχεις... Σου τάραξε και εσένα την παιδική σου ηλικία αυτό. Φυσικά. Mm? Φυσικά. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα αναστάτωνε και εσένα την ισορροπία σου, το γεγονός ότι ο αδερφούλης σου... Καταλάβαινες ότι δεν είναι ο αδερφούλης. Ναι, το καταλάβαινα. Και ένιωθα και μειονεκτικά. Υπήρξαν στιγμές που ένιωθα αρκετά μειονεκτικά. Αισθανόσουν την ευθύνη ότι κάτι πρέπει να κάνεις για αυτήν, συνέπασχες. Υπήρχαν κάποιες στιγμές μόνο που την προειδοποιούσα. Δηλαδή, όταν ήμασταν παιδιά και έβλεπα να κάνει διάφορα πράγματα τα οποία εμένα σαν Μαρία δεν μου αρέσαν. Ακραία, ας πούμε. Ναι. Ακραία. Όχι με τον ντύσιμο, φαντάζομαι, τη συμπεριφορά εννοείς ή και με τον ντύσιμο. Και με τον ντύσιμο και με τη συμπεριφορά της. Την προειδοποιούσα ότι αν δεν σταματήσεις, ας πούμε, να ντύνεσαι έτσι ή να βάφεσαι κρυφά από τη μητέρα μας ή να φοράς ρούχα, ξέρω εγώ, της μητέρας μας ή να βγαίνουμε έξω και να μου μακιγιαρίζεσαι, ότι εννοείται και θα το πω στους γονείς μας. Δεν ήξερες και εσύ με ποιο τρόπο να το αντιμετωπίσεις, φαντάζομαι. Ναι, αλλά ποτέ δεν το έκανε. Πάντα με κάλυβε. Δεν το έκανα. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Δεν το έκανα. Αυτό είναι στη Μαρία. Δεν με πρόδωσε ποτέ. Μάλιστα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρνώντας από αυτό, έχει πάρα πολλά να μας πει η Μαρία και έχει νόημα να ακούσουμε αυτό που έχουν ζήσει αυτά τα δύο κορίτσια, γιατί αυτό που τελικά κυριάρχησε και έμεινε στο τέλος είναι η απόλυτη αγάπη. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, η Μαρία και η Τάνια, οι δύο αδερφές. Για πρώτη φορά μιλάτε δημόσια για τη σχέση σας. Για πρώτη φορά γνωρίζουμε τη Μαρία. Mm. Την Τάνια Κέλλη την ξέρουμε. Ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει με τη ζωή του. Και με το αποτέλεσμα τελικά της εικόνας, γιατί στη δική σου περίπτωση δεν μιλάμε για ένα πλάσμα το οποίο έκανε μεγάλες προσπάθειες για να μοιάσει με κορίτσι. Στη δική σου περίπτωση, Τάνια μου, και όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεσαι και μεγαλώνεις. Κανονικά. Οριμάζω, ναι. Οριμάζεις.
σαν αυτό που πραγματικά είναι η φύση σου και αυτό που πραγματικά θέλεις να σου συμβαίνει. Και χωρίς να το τονίσω, χωρίς πια να κάνω ορμονοθεραπείες. Έχουν σταματήσει εδώ και 10 χρόνια οι ορμόνες να παίρνω. Μας έλεγε η Μαρία λοιπόν ότι έχει περάσει μαρτυρικά, η αλήθεια είναι. Της έχεις φερθεί με πολλή ζήλια, με πολύ ανταγωνισμό. Την έχω κάψει. Την έχεις κάψει. Έχει κάνει πάρα πολλά, Άνιτα. Τι εννοείς την έχεις κάψει. Με καυτό νερό. Μες στην πανιέρα. Παίζαμε με τη Μαρία. Κολυμπούσε η Μαρία. Ας τα πει η Μαρία. Ένα από τα πολλά περιστατικά ήταν αυτό. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν μικρά. Συνηθίζαμε να γεμίζουμε την πανιέρα, τότε, εκείνη την εποχή, τη μισή πανιέρα μάλλον με κρύο νερό και την άλλη βράζαμε κατσαρόλες για να χλιαρίνει το νερό. Μου, και επειδή δεν ξέραμε να ανάψουμε θερμοσύφωνα, ανάβαμε το μάτι που ήταν πιο εύκολο, το φτάναμε. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, φοράγαμε τα μαγιό. Εγώ, επειδή βαριόμουν να πάω, να πηγαίνω φέρνω μάλλον τις κατσαρόλες, το έκανε η Τάνια αυτό. Και όπως είμαι σε μία στάση περίεργη και κάθομαι στην πανιέρα, έρχεται με μία φόρα. Γνωρίζοντας ότι καίει το καυτό νερό τον άνθρωπο. Να σου πω την αλήθεια, η Μαρία έκανε μπλου 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 με στην πανιέρα και δεν σηκώνονταν καθόλου. Θα σε εκδικηθώ όλο. Ήξερα ότι θα ταραχτεί για να βγει από την πανιέρα, αλλά δεν έχει το παθεί εγκάβματα πρώτου βαθμού. Πρώτου βαθμού, καυτό νερό βραστό. Α, έπαθε σοβαρό έγκαυμα. Μου έριξε όλη την κατσαρόλα με το καυτό νερό στην πλάτη. Πλάτη δύο μήνες είχα να βγω έξω. Κάπαλο. Άρα αυτό... λοιπόν εσύ το έζησες πραγματικά στο πετσί σου το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στην ψυχή του Αντώνη, του αδερφού σου. Έτσι είναι. Μου ας λες λοιπόν ότι το καταλάβαινες ότι με αυτό το παιδί δεν έχει βρει το δρόμο του. Ήσουνα η αδερφή που καταλάβαινες ότι είσαι στοχοποιημένη, όχι γιατί δεν σε γουστάρει σαν αδερφή της, αλλά γιατί είσαι κορίτσι και αυτό τον εξενεύριζε τον Αντώνη τότε. Και κάποια στιγμή αποφασίσατε και μας είπε η Τάνια με ποιο τρόπο να το πει στους γονείς. Εκεί πώς αντέδρασες εσύ, τη στήριξες? Τη στήριξα. Ήταν λίγο δύσκολα εκείνη την εποχή. Γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ μπορεί να υπέστησε ένα τύπου ρατσισμό, ας πούμε, από το περιβάλλον, εννοείται, από το σχολείο. Εννοείται. Εννοείται. Υπήρχαν πολλοί καλοθελητές που μιλούσαν αρνητικά. Και η Μαρία φοβόταν να μην το μάθουν οι φίλοι της, τι θα πούν οι φίλοι της. Όχι απλά τι θα πούν οι φίλοι μου. Πολλές φορές ασχόμουν και σε ρήξη για να την υπερασπιστώ τότε. Ένιωθα μειονεκτικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένιωθα πολύ μειονεκτικά. Προσπαθούσα να αποφύγω κάποιους ανθρώπους ώστε να μην μου αναφέρουν καν το θέμα αυτό. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Για μένα τουλάχιστον, από την Τάνια, υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Ένα περιστατικό ήταν αυτό που σας είπε με την πανιέρα. Υπήρχε άλλο περιστατικό που ήμασταν έτοιμοι να πάμε σε ένα αποκριάτικο πάρτι και η Τάνια μ' είχε ντύσει χάλια, μου είχε πιάσει τα μαλλιά ένα κότσο, τα μαλλιά μου πίσω ήταν κοντά, ενώ η Τάνια είχε ντυθεί θεά. Τα είχα ξάσει τα μαλλιά, την έκανα καραγκιόζη, για να φαίνομαι εγώ πιο ωραία από εκείνη. Εγώ εκείνη την εποχή δεν ήθελα, έκλαιγα, ένιωθα άσχημα. Γράφαγα με το ζόρι, όχι προχώρα θα έρθει, για να τη βλέπω μπροστά που πηγαίνει και να γελάω. Να τη διαπομπεύσει. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι, κορίτσια γλυκά. Στην πορεία λοιπόν αρχίζετε και τα ξεπερνάτε όλα και η Τάνια επιβεβαιώνει πλέον αυτό που είναι. Δίνεται γυναικεία, το δέχεται η μάνα και ο πατέρας και όλη η οικογένεια ή δεν το έχουν δεχτεί ακόμα, ας πούμε, μεγαλώνοντας. Φαντάζομαι σε κάποια ηλικία, γιατί έχουν γνωρίσει και τη μητέρα της, το αποδέχτηκαν αυτοί. Βέβαια, βέβαια. Αυτή η φάση, η μεταβατική φάση, από εκεί που από τη μία παλεύετε να υποστηρίξετε ότι είναι ο Αντώνης, κάποια στιγμή φτάνετε στο σημείο να αποδεχτείτε ότι είναι η Τάνια. Πώς ήτανε οικογενειακά? Σας δημιούργησε μέσα στο σπίτι? Υπήρχε αναστάτωση. Στην αρχή υπήρχε αναστάτωση. Ναι, γιατί δεν ξέραμε πώς να χειριστούμε το θέμα. Δεν ξέραμε. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, Ανίτα, και δεν ξέραμε πώς να το χειριστούμε εκείνη την εποχή. Και κακά τα ψέματα για την ελληνική οικογένεια, το συγκεκριμένο θέμα είναι ρατσιστικό. Εσένα, στη σχέση σου με τα αγόρια σου δημιούργησε θέμα, Μαρία? Δηλαδή,
όταν εσύ έκανες τα πρώτα σου φλερτ, ας πούμε, και τις πρώτες σου έτσι προσεγγίσεις. Υπήρχε μία τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, είχα ένα δεσμό με ένα παιδί, το οποίο δεν ήταν το συγκεκριμένο παιδί αρνητικό προς την Τάνια, αλλά η οικογένειά του. Εσύ ντρεπόσουν, ας πούμε, να γνωρίσεις τον αδερφό σου, τον Αντώνη, ως τι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κι εσύ είχες μία... Ναι, ντρεπόμουν, ναι. Ένιωθα άσχημα. Δεν ήξερα πώς να τον παρουσιάσω, τι να πω δηλαδή, τι είναι. Γιατί υπήρχαν οι καλοθελητές και να μην φαινόμουν, θα λέγανε ότι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και κάποια στιγμή σκεφτόταν και η μάνα μου, να πω την αλήθεια, και η Μαρία, όταν θα φτάσει η στιγμή που θα παντρευτεί, τι θα πούνε στο γαμπρό και τι θα πούνε και στην οικογένεια του γαμπρού. Έχεις παντρευτεί, Μαρία? Ναι, αγάπη μου, παντρεμένη είμαι. Με ένα παιδάκι. Α, έχω και ένα κοριτσάκι. Και έναν υπέροχο... Και ο άντρας της Μαρίας έχει καλή σχέση μαζί σου, Τάνια. Με αγαπάει πάρα πολύ και τον αγαπάω. Έχουν άψογες σχέσεις. Και όχι μόνο ο άντρας της, και η μαμά του, και ο μπαμπάς του, και τα αδέρφια του. Μάλιστα. Όμως περάσατε από διάφορες φάσεις. Καταλήξατε σήμερα να είστε δύο αγαπημένες αδερφές. Μετά από πολύ... Το παλέψατε, δεν είναι εύκολο. Πώς είναι η ζωή σου, Τάνια, σήμερα? Δηλαδή, έχεις την ευτυχία η εικόνα σου να είναι αυτή που θέλεις. Έχεις την ευτυχία να είσαι αποδεκτή από το περιβάλλον. Μέσα σου, σε προσωπικό επίπεδο, πώς είσαι? Δηλαδή, η σχέση σου με το άλλο φίλο, η σχέση σου με τον εαυτό σου. Οι σχέσεις με το άλλο φίλο το έχω βγάλει από μέσα μου. Δεν με νοιάζουν πια τα γόρια. Δεν ασχολούμαι... Όπως ασχολιόμουν παλιά, που έλεγα θα βρω κάποιον, θα θέλω να είμαι μαζί του, να πάω, να κάνω, να δείξω. Να παντρευτείς και τέτοια. Να παντρευτώ ή να τον έχω σχέση, να τον παίρνω, να τον δείχνω στις φίλες μου και να λέω αχ, ναι, είμαι παντρεμένη και αυτά. Σχεδόν τους έχω συγχαθεί, να σου πω την αλήθεια, γιατί μπορώ να τους καταλάβω. Εκείνοι νομίζουν ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ότι είμαι μια εισαγωγικά χαζογκόμενα που θα τρέξω εγώ από πίσω τους. Τους έχω συγχαθεί πραγματικά, στο λέω αυτό. Έχεις πληγωθεί? Αρκετές φορές. Αρκετές φορές, γιατί ναι, μεν ήθελαν να με δείχνουν ότι α, έχω αυτή να είναι και ήταν έτσι και κοίτα τι κούκλα είναι που ήταν έτσι και τι και αυτό. Και με εκμεταλλευτήκανε βασικά πιο πολύ και άντρες και φίλοι. Και τη σήμερα η μέρα, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω αυτό το λεπτό, κοιτάω μόνο τη Μαρία. Κοιτάω την ανιψιά μου, εμένα, ναι, και την οικογένειά μου. Δεν υπάρχει άλλος για μένα, ναι. Ανίτα. Βέβαια, αυτό δεν είναι και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Το ξέρεις αυτό και φαντάζομαι ότι και η Μαρία το ίδιο συμβουλεύει. Συνέχεια. Είναι αρκετά ευαίσθητη σαν άτομο. Για να έχει πάρει δηλαδή την απόφαση αυτή. Πιστεύω ότι το έχει σκεφτεί πολύ καλά. Είναι πολύ νωρίς. Είναι μικρή σε ηλικία η Τάνια για να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις, ότι έχει αποφασίσει να ζήσει μόνη της αυτή τη ζωή. Την ίδια στιγμή όμως είναι και ειλικρινές αυτό. Γιατί έχει νόημα να λέμε την αλήθεια μας όπως ακριβώς είναι. Είναι δύσκολο για την Τάνια να έχει μια σχέση. Όπως ακριβώς θα είχε ένα κορίτσι το οποίο θα γεννιόταν Τάνια Κέλλη. Πολύ δύσκολο. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και εγώ τη χαίρομαι την Τάνια, γιατί δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της. Ανίτα, να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι ποτέ θα έρθει κανείς να μείνει με μένα. Δηλαδή, πάω στο σπίτι της Μαρίας και τη βλέπω και χαίρομαι, γιατί είναι μια γυναίκα που της χάρισε η φύση, φυσιολογικά να είναι γυναίκα. Και τη βλέπω που μαγειρεύει, προσέχει τον άντρα της, το παιδί της. Πράγμα που εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Και ξέρεις, λέω μέσα μου, ναι, ζεις το όνειρό σου, ζεις αυτό που είσαι τώρα. Κάποια στιγμή θα γεράσεις και αυτό θα είναι. Δεν πρόκειται ποτέ η πιο ωραία να είσαι, να κάτσει κάποιος μαζί σου. Μόνο και μόνο... Γιατί όμως, σκέφτεσαι αυτό. Γιατί μόνο και μόνο δεν μπορώ να του προσφέρω ένα παιδί.
Αυτό δεν συμβαίνει γιατί γεννήθηκε Αντώνης. Συνήθως... Αυτό συμβαίνει και σε άλλες κοπέλες, ναι, για κάποιο λόγο και αυτές, οι φυσιολογικές γυναίκες για το ίδιο πάντα. Δεν απορρίπτονται οι γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Έχουν πίσω στην πλάτη τους. Υπάρχουν ζευγάρια που ζουν χρόνια λατρεμένοι μαζί και δεν έχουν αποκτήσει παιδιά. Πίσω στην πλάτη. Και ξέρω και ανθρώπους που έχουν αποκτήσει πολλά παιδιά κιόλας και είναι. Συχαίνονται ένα στον άλλο. Ναι. Εγώ με τόσο που έχω δει στη ζωή μου. Γιατί πηγαίνω και σε μία ψυχολόγο, δεν κρύβομαι να το πω, κάνω ψυχανάλυση. Βλέπω ότι έχω ζήσει μια ζωή πολύ έντονη από μια φυσιολογική γυναίκα, σαν να έχω ζήσει 10 ζωές, και βλέπω το μέλλον μου ότι θα είμαι μόνη μου. Ναι. Αλλά ακόμα κι αν είναι έτσι, και αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Όχι. Δεν με στεναχωρεί. Δεν νομίζω ότι εσείς από τα άτομα που δεν αποδέχεσαι τα πράγματα όπως έρχονται στη ζωή. Όχι. Τα αποδέχομαι. Κάνω καλαμπούρι, βοηθάω ανθρώπους να είναι χαρούμενοι, να μην στεναχωριούνται. Ότι έχεις κάνει περισσότερο χιλιόμετρο, ψυχολογικό εννοώ, και πιάτσας με την έννοια της προσπάθειας της κοινωνικής αποδοχής από άλλα κορίτσια της ηλικίας σου, είναι σίγουρο αυτό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σου έχει δώσει ωριμότητα, ποιότητα στην προσωπικότητά σου και περισσότερη ανάλυση με τον εαυτό σου, πράγμα το οποίο σε καθιστά και πιο εξελιγμένο άνθρωπο. Δεν είναι καλό όμως αυτό πολλές φορές. Να ξέρεις πολλά πράγματα και να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι καλύτερα να ζεις στο τίποτα. Τάνια, θα μπορούσες και θα ήθελα να μου απαντήσεις αυτό μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μπορούσες να μην έχεις πει τίποτα ποτέ. Να μην έχεις εμφανιστεί ποτέ δημόσια, στην τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια. Να μην έχεις μιλήσει για αυτό που σου συμβαίνει. Και να εμφανίζεσαι, να υπάρχεις κανονικά στην κοινωνία ως Τάνια. Μη, αν ήθελες να δούλευες στις κούκλες, αν ήθελες να δούλευες πολίτρια κάπου ή δεν ξέρω τι άλλο. Θα μπορούσες λοιπόν να έχεις ζήσει πραγματικά μία ζωή χωρίς να έχεις πει ποια είσαι ακριβώς. Άρα λοιπόν να είσαι ιδιαίτερα γοητευτική για αγόρια, να ξεπερνάς το πρόβλημα ότι κάποιοι σε αντιμετωπίζουν ως πρώην Αντώνη και όλο αυτό να σε είχε οδηγήσει σε μία σε εισαγωγικά κανονική ζωή μιας κανονικής γυναίκας. Θα σου δω, μου έδωσες πολύ ωραία πάσα. Θα ήθελα πραγματικά να μάθω. Και θα σου πω όλη την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πραγματικά θέλω να μάθω γιατί η Τάνια αποφάσισε να πει αυτή την αλήθεια. Θα μπορούσε να το έχει κρύψει τεχνία έντος και δεν χρειαζόταν και μεγάλη τέχνη γι' αυτό, γιατί είναι εμφανέστατα, είναι ένα κορίτσι θηλυκότατο η εικόνα της. Για να δούμε λοιπόν τι την έκανε να μην πει την αλήθεια της ποτέ και να μην ζήσει πίσω από αυτό το ψέμα. Πάμε λοιπόν από το κουκλάκι στην κούκλα Τάνια Κέλλη. Η οποία χάρηκε με την ερώτηση που της έκανα, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που θες να το πεις πραγματικά. Και η ερώτηση είναι η εξής. Τι θα έκανες, πώς επέλεξες να δημοσιοποιήσεις, να μιλήσεις ειλικρινά, ανοιχτά, αληθινά, για αυτό που πραγματικά είσαι, για αυτό που ήσουν βασικά, ενώ θα μπορούσες να ζεις τη ζωή μιας γυναίκας και να την εκμυστηρευτείς εκεί που πραγματικά εσύ θα ήθελες, χωρίς να το μάθει κανείς και ζώντας τη ζωή μιας φυσιολογικής γυναίκας, χωρίς να δίνεις εξηγήσεις, χωρίς να αποτελείς για κανέναν τρόπαιο, γιατί κάπως έτσι μας το περιέγραψες πριν. Κάποιοι θέλαν να πούν ότι είμαι με εκείνη, αλλά μετά η ζωή δεν ήταν φυσιολογική. Όταν ήμουν σε πιο μικρή ηλικία και ήμουν πιο τρελή, γιατί ήμουν τρελή, έκανα και ναρκωτικά. Σκληρά. Όχι. Στον κύκλο μου, ξέρεις... Τα ναρκωτικά είναι πάντα ναρκωτικά, βέβαια. Ναι, πάντα στον κύκλο μου το λέω για πρώτη φορά στην εκπομπή σου. Τσιγάρο. Τα βλέπα όλα ρόδινα. Και... με φώναξε μια φορά που με είδε στις κούκλες η κυρία Στεφανίδου στην εκπομπή της. Και λέω, θα πάω. Θα γίνω γνωστή. Πολύ γνωστή. Θα φύγω από όλα αυτά, θα γίνω ηθοποιός. Δεν ήξερα ότι ο τίτλος από κάτω, Τάνια Κέλλη, το transsexual ή η transsexual, ήταν πολύ κακό για μένα, ναι. Φαντάζομαι βέβαια ότι δεν έγινε κάτι χωρίς τη θέλησή σου, γιατί όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο, πίστευα, για το οποίο φημίζεται η Τατιάνα. Όχι, δεν είναι ένα άνθρωπο πολύ ευθύς. Ναι, με βοήθησε. Δεν λέω ότι. Μιλάει με. Με βοήθησε. Δεν λέω ότι. Άρα, δεν λοιπόν, με βοήθησε. Έγινε αυτό που εσύ είχες επιλέξει να κάνεις, όμως μετά στην πορεία κατάλαβες ότι δεν, ναι, δεν και... θα το ήθελες ίσως. Με κόβεις, μωρή μου.
Με κόβεις και. Θέλω να αποκαταστήσω κάτι σχετικά με το συγκεκριμένο. Όχι, άνθρωπο, δεν φταίει ούτε η Τατιάνα, ούτε ο κάθε άνθρωπος που έβγαινε και έγραφα εγώ από κάτω. Εγώ ήθελα να προκαλέσω τον κόσμο. Φωτογραφιζόμουν με κάθε ένα στεφάνια. Έλεγα θα προκαλέσω, θα προκαλέσω για να μαθευτώ, να με δει ο κόσμος, να δει τι όμορφη που είμαι. Είχα τον ναρκισισμό. Έτσι λέω θα γίνω γνωστή και έτσι θα με αποδεχτούν. Δεν ήθελα όμως να κάνω μια καριέρα όπου θα κρυβόμουν όπως το έχουν κάνει κάποιες που είναι στην τηλεόραση, που είναι οι γυναίκες αλλαγής φύλου, εξαλλαγής φύλου και το συζητάνε από πίσω. Ήθελα να δείξω ότι εγώ είμαι ο Αντώνης που έγινα η Τάνια, που είμαι όμορφη και δεχτείτε με για αυτό που είμαι. Δεν ήθελα να κρύβομαι και δεν θα μπορούσα να ζήσω σε μια ζωή με μιας φυσιολογικής γυναίκας. Οπότε λοιπόν όταν ξεκίνησα και έκανα όλα αυτά και έβγαινα σε εκπομπές, σε γελίες εκπομπές, σε σοβαρές εκπομπές, έλεγα χιλιάδες ψέματα, ότι παντρεύομαι, ότι το ένα, ότι το άλλο. Κάποια στιγμή, γιατί έκανα και σαρδάμ, έφαγα ένα τούβλο και με πείραξε όλη εκείνη η ζωή που έκανα, το ξενύχτη, το αλκοόλ, το τσιγαριλίκι. Πήγα σε γιατρό, το ξεπέρασα, δεν ξανακάπνισα και άρχισα να βλέπω τη ζωή μου ότι κάνω πράγματα πιο ουσιώδες. Και ότι όλο αυτό που έκανα δεν μου άρεσε γιατί δεν μπορούσα πια να κρυφτώ. Άρα λοιπόν, αν γύρναγες τον χρόνο πίσω, θα το άλλαζες αυτό? Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω, δεν θα ξανακάπνιζα, δεν θα ξανάπινα ούτε αλκοόλ. Δεν θα έλεγα ποτέ σε κανέναν στην τηλεόραση ότι είμαι τρανς. Και δεν θα ξανάβγαινα στην τηλεόραση. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι ποτέ στις υποθετικές ερωτήσεις δεν μπορούμε να αποδώσουμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σίγουρα σωστά, γιατί αν, δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει ότι έκανες αυτό που πραγματικά ήθελες εκείνη την εποχή. Σίγουρα για να το έκανες είναι κάτι το οποίο το ζητούσε η ψυχή σου. Είχες καταλάβει ότι το έχεις καταφέρει επιτυχώς. Όχι. Νόμιζα ότι θα ξεφύγω. Θα ξεφύγω από το γκέτο. Αν μας βάζανε όλες εμάς οι τρανς σε ένα γκέτο, λέω όχι, θα ξεφύγω, θα κάνω κάτι άλλο, θα κάνω κάτι για μένα. Θα πάω κάπου ψηλά. Γιατί... Ναι, γιατί αντικειμενικά ήσουν πιο όμορφη, ήσουν πιο φρέσκια. Δεν έχει να κάνει. Νόμιζα ότι δεν είμαι σαν τις άλλες. Δεν μοιάζω με τις άλλες. Εγώ νομίζω ότι είμαι ο ουρανός. Σήμερα τι νομίζεις ότι είσαι, τι αισθάνεσαι ότι είσαι? Σήμερα νομίζω ότι είμαι ό,τι είναι και ο διπλανός, ό,τι είναι και ο φτωχός, ό,τι είναι και μια απλή κοπέλα. Είμαι ένας άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας. Δεν είμαι κάτι ούτε το πάνω, ούτε όμως και το κάτω. Είμαι στα ίσια. Νομίζω ότι αυτό που σου έχει κάνει πολύ καλό στην ψυχολογία σου, Τάνια μου γλυκιά, είναι το γεγονός ότι έχεις πάντα αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, αντιμετώπισες το πρόβλημα αυτό με το οποίο γεννήθηκες με αυτοπεποίθηση, με τσαμπουκά. Ναι. Πολύ τσαμπουκά. Ακόμα και μεγαλύτερη από αυτή που ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή, βάσει όλων αυτών που λες. Έφαγα σφαλιάρες από τη ζωή. Δεν λέω ότι δεν έχω φάει σφαλιάρες από τη ζωή. Και με εκμεταλλευτήκανε και. Αλλά τώρα δεν αφήνω κανένα περιθώριο σε κανέναν. Ναι. Δεν ενοχλώ και δεν αφήνω περιθώριο να με ενοχλήσουν. Ναι, γιατί οριμάζεις? Και αν κάνω τη χαζή, σε πολλά πράγματα κάνω τη χαζή, θέλω και την κάνω τη χαζή. Όχι ότι είμαι χαζή και γελάω συνέχεια. Καταλαβαίνω ποιοι ανθρώποι δεν με θέλουν και ποιοι με θέλουν. Το ξέρω. Αν γύρναγες το χρόνο πίσω, θα την ξανάκαιγες τη Μαρία? Θα της έκοβες τα μαλλιά? Αν γύρναγα το χρόνο πίσω, το έχω σκεφτεί και της έχω πει κιόλας, το μόνο που θα της έδινε αγάπη. Νομίζω ότι το έκανες με εκείνον τον τρόπο. Ξέρεις τι, με χτυπάς ένα πολύ λεπτό θέμα, γιατί ποτέ δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Εγώ νομίζω ότι αγάπη της έδειχνες και αγάπη ζητούσες μέσα από αυτό. Με στεναχωρεί πολλές φορές. Γιατί, ξέρεις, όταν κάθεσαι στο σπίτι, όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι και τα παιδικά σου χρόνια και λες, γιατί να το έχω κάνει αυτό στην αδερφή μου, γιατί να μην της χάρισα ωραία παιδικά χρόνια, να την καίω, να της κόβω τα μαλλιά, να κάνεις κασιαρχία από το σχολείο και εγώ να την προδίδω στον πατέρα μου και να λέω να κρύβεται στο πατάρι, δίρτινα. Ναι, αλλά αυτό είναι που σας έχει φέρει τόσο κοντά σήμερα. Εγώ, Ανίτα μου, δεν έχω να συγχωρέσω κάτι. Γιατί
Είναι παιδικές βλακίες ήταν αυτές. Δεν είναι κακία. Εσύ το αντιλαμβανόσουν ως κακία. Αυτή ήταν σε θέση να καταλαβαίνει γιατί το έκανες. Κατάλαβες. Ναι, πολύ κακία όμως, Ανίτα. Οπότε καλό θα είναι να απενοχοποιηθείς για όλα αυτά. Δεν μπορώ. Να χαλαρώσεις και να χαρείς την αγάπη που έχετε, την οικογενειακή αγάπη που έχετε, γιατί είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι έχετε μια ωραία οικογένεια. Και να πω και ένα. Αν τελειώνει και η εκπομπή σου, σε ευχαριστώ που μας έφερες εδώ μαζί. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γαμπρό μου που με σκέφτεται. Στον άντρα της Μαρίας. Ναι. Και ευχαριστώ που μου χάρισε, γιατί εγώ δεν πρόκειται να αποκτήσω παιδί, την ανιψούλα μου. Πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό είναι αυτό. Να είστε καλά, γλυκά κορίτσια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε ωραίες, έτσι, ωραία σημάδια. Πώς το λένε. Ωραία μηνύματα και ωραία σημάδια ζωής, με την έννοια ότι το να αποδέχεται ο κάθε άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο χωρίς να τον κρίνει πια, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Αγάπη, μόνο αγάπη και υγεία. Δηλαδή, ας σταματήσουμε να είμαστε κριτές των πάντων, όλων των καταστάσεων, των προσώπων. Εσείς είστε ένα τέτοιο παράδειγμα. Να είστε καλά, να είστε αγαπημένες. Ευχαριστούμε και να είστε πάντα αληθινές. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και εμείς. Λοιπόν, λοιπόν, σηκωθείτε, σας πάω βόλτα. Έλα. Το πήρες απόφαση. Ναι, ναι, ναι. Θέλεις, κυριακάτικη βόλτα. Προλαβαίνουμε τώρα ή break. Γιατί φέρνετε προλαβαίνει, να πάμε. Γιατί δεν έρχεται.